Κάρουζο, πριν σας αποχαιρετήσω, πάμε σε κάτι σημαντικό σε σχέση με όλα αυτά που περιγράψετε. Αύξηση κατώτατου. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Τα περιγράφω όλα αυτά για να δούμε ότι έστω και ένα ευρώ, έστω και πέντε, έστω και δέκα, κάποιοι θα δουν και άλλες αυξήσεις τον επόμενο μήνα πλέον, όχι σήμερα. 30 Ιουνίου, καταλάβατε τι εννοώ. Μισό λεπτάκι τώρα. Μισό λεπτάκι. Ναι. Έχουμε 18% τον Απρίλιο μείωση τη αγοραστική αξία. Μα εκεί ήθελα να πάω. Εκεί, γι' αυτό τα λέω όλα αυτά. Συνδυαστικά. Δεν πανηγυρίζω. Ναι, παίρνει το Μάιο την αύξηση του κατώτατου μισθού. Που αφορά 700.000 ανθρώπου. Τόσο αφορά, έτσι, για να καταλαβαίνόμαστε. Και μακάρι πάλι καλά. Λοιπόν, 700.000 συμπολίτε μα. Θα τσιμπήσει και το 0,25 σε σχέση με τι ασφαλιστικέ φορέ. Ανάλογα ο καθένα τώρα. Δεν αφορά μόνο τον κατώτατο, μπορεί να πάρει κάποιο 2.000. Γι' αυτό είναι παραπάνω λεφτά. Βάζουμε ένα μέσο όρο. Άλλα 5 ευρώ. Ναι, ωραία. Κάτι καλό γίνεται. Αγοραστική δύναμη έχει αυτό ο άνθρωπο. Όταν αγοραστική η βενζίνη δύναμη αυξάνεται, η ΔΕΗ αυξάνεται, 30% έχουμε αυξήσει, το αγκουράκι αυξάνεται, η ντομάτα αυξάνεται, η φράουλα παραυξάνεται. Ανελαστικές δαπάνες έχουμε 30% αύξηση. Σωστά το λέτε. Και ήδη όταν τον Απρίλιο δεν άρχισε η κρίση σε τέτοιο. Δεν άρχισε, είχε προκύψει η κρίση, αλλά η μείωση της αγοραστικής αξίας ήταν 18% στον κατώτατο μισθό. Τώρα οι δαπάνες έχουν φτάσει 30%. Για πείτε μου εσείς. Πείτε μου εσείς και ξέρετε κάτι. Ο κατώτατος τσίπησε και μια συμπαθητική αύξηση. Οι κλαδικές συμβάσεις, οι άλλες συμβάσεις που συνάπτονται, εμένα ρωτάτε, έχουν. Αφού εσείς έχετε τέτοιους κλάδους. Ναι. Όχι, είμαι και μεσολαβητής στον οργανισμό της διαιτησίας. Έχω την τιμή να φτιάχνω μισθούς, να διαμορφώνω μισθούς με τους κοινωνικούς εταίρους και όλη μέρα είμαι με αυτά. Λοιπόν, ο κατώτατος πήρε και μια σημαντική αύξηση. Άλλες κλαδικές συμβάσεις, ο τουρισμός. Ο τουρισμός τι πήρε και εσύ, γιατί μας τα νοικιαζόμενα δωμάτια, 3,5-4%. Πού σας ζήσουν οι άνθρωποι αυτοί, να πάνε να νοικιάσουν, να δουλέψουν στα νησιά, να νοικιάσουν 300 ευρώ τη σεζόν, να πάρουν. Έχετε δίκιο. Γιατί μα και τι κάνουν, παίρνουν ένα ένσημο απολύονται, παίρνουν 470 το επίδομα ανεργίας και τη βγάζουν χωρίς να δουλεύουν. Γι' αυτό έχουμε τους νέους να μην ψάχνουν για δουλειά. Καταλάβατε. Διότι ο κατώτατος όπως φτάνει στο νέο είναι 4 εκατοστάρικα και παραπάνω είναι το επίδομα ανεργίας και κάθεται σπίτι του. Η αλήθεια πάντως είναι, γιατί αυτή είναι η μία από τους νομίσματος να τα λέμε όλα. Η αλήθεια πάντως είναι ότι από τον κορονοϊό και μετά κάποιοι, όχι όλοι έτσι, κάποιοι, άμα πέρανε αναστολές, άμα πέρανε νίκια, είτε στη δουλειά τους είτε στο σπίτι τους και, έτσι. Αν τα πέρανε όλα αυτά πολύ και δεν δουλεύανε, μετά πώς θα πας για δουλειά άμα παίρνεις λιγότερα από όλα αυτά. Κυρία Σιαδήμα, και δεν το λέτε εσείς αυτό, ξέρετε, που έχει καταγραφεί στην Αμερική. Στην Αμερική ξεκίνησε η ιστορία. Μικρομεσαίοι επιδοτείς που πήραν νέοι που δουλέψαν με επιδόματα ανεργίας 3 και 4.000 ευρώ δεν ξαναδούλεψαν για 8-9 μήνες. Κάπως έτσι κάποιοι είναι και στην Ελλάδα. Κάπως έτσι. Μάλιστα. Και αυτό είναι βέβαια δεν είναι καλό, έτσι. Δεν το συζητάμε αν καλό μάθεις, έτσι. Και σας είπα, πρέπει να γίνει και μια συζήτηση για το επίδομα ανεργίας. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση. Παραδείγματος χάρη, εγώ που έχω ένα χι εισόδημα και πληρώνω 5.000 ευρώ και έχω πάρει μια αποζημίωση 150.000 ευρώ, κύριε Σιαδήμα. Γίνεται να παίρνω ανεργία όσο παίρνει και ένας άλλος εργαζόμενος που παίρνει 700 ευρώ. Και όμως σήμερα είναι το ίδιο ποσό. Θα μου πεις και εσύ δεν πληρώνεις με το μισθό στις φορές του ΑΕΤ. Λέω, πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση από την αρχή. Ποιος θα πληρώνει τι και τι θα παίρνει μετά και αν πρέπει να παίρνει. Δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια σε αυτό. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση γι' αυτό. Αλλά δεν... τώρα έχουμε προεκλογική περίοδο. Τώρα θα πούμε αυτά. Τώρα αυτά δεν λέγονται. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Και εγώ, κύριε Σιαδήμα, πάρα πολύ με τιμάτε. Να είστε καλά και ξέρετε τι κρατάω από όλα αυτά, γιατί πάντα ενημερώνεται έτσι με το δικό σας τρόπο και λεπτομέρειες και, και αναδεικνύουμε πράγματα που δεν έχουν εντοπιστεί ή δεν έχουμε δώσει ιδιαίτερη σημασία. Τολμάμε στην εκπομπή σας και μιλάμε, κύριε Σιαδήμα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ότι με τρίγκαρ αυτό, έτσι δημοσιογραφικά, ότι θέλω να δω τι θα γίνει με την ανεργία τους επόμενους 2 μήνες τώρα που τελείωσε το συνεργασία. Γιατί μπορεί αυτό να καμουφλαριστεί με τον τουρισμό. Μπράβο. Με εποχικούς, αλλά θα φανεί Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Και αν όχι το Σεπτέμβριο, επειδή ο τουρισμός θα τραβήξει, Οκτώβριο-Νοέμβριο θα φανεί, κύριε Καρούζο. Έτσι το βλέπω εγώ εμπειρικά τουλάχιστον. Στην παρεμβατική σας εκπομπή, στην παρεμβατική πένα σας, έχει ενδιαφέρον να δούμε τον Ιούνιο, ας πούμε, τι απολύσεις θα έχουμε πρώτον. Δεύτερον, τι μορφές απασχόλησης θα έχουμε στον τουρισμό. Θα έχουμε κατά το πλείστον μερικής ή πλήρους απασχόλησης. Γιατί αν έχουμε περισσότερες πλήρους, σημαίνει κάποιοι βολεύτηκαν το επίδομα ανεργίας και δεν προτιμούν τα τετράωρα. Γιατί το τετράωρο ίδιο μισθό σου δίνει με το επίδομα ανεργίας. Απλά δουλεύεις. Άρα αυτά τα δύο πρέπει να δούμε τον Ιούνιο. Είναι πολύ ωραία η συζήτηση που θα πρέπει να κάνουμε τότε, τέλη Ιουνίου, για αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Υγεία να έχουμε καταρχάς. Λοιπόν, να είστε καλά και σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ.